Ιδανική εκκίνηση στον τέταρτο όμιλο τη ΓΑΜΑ Εθνική έκανε ο Ιωλικό που άλλωσε τη ρόδο νικώντα 2-1 με ανατροπή τον Ιάλισο. Η ομάδα τη Μιτυλίνη δεν πτωήθηκε από το γεγονό πω βρέθηκε να χάνει ένα 0 στο πρώτο ημίχρονο από την κεφαλιά του Δελαπόρτα στο 34ο λεπτό, αφού στο δεύτερο ημίχρονο παρουσίασε ένα εντελώ διαφορετικό πρόσωπο με του παίκτε του Δημήτρη Παπασπύρου, ο οποίο έκανε εξαιρετικό κουουουτσάρισμα να βγάζουν περισσότερο πάθο και θέληση από τον Ιάλισο που έδειξε να έχει μείνει στο 1-0 του πρώτου μέρου. Καταρχά, η Σοφάρης από πλευρά Κιανόλευκων ήρθε στο 53ο λεπτό και μάλιστα με λίγη τύχη, καθώ ο Παστρικό τυχη καθως ο παστρικο σεντραρε και ο Γιώργου με κεφαλιά στη λάθελά του την μπάλα στην αιστεία τη ομάδα του για να γίνει το 1-1. Μετά την ισοφάρηση, ο Ιωλικό πήρε τα ενία του παιχνιδιού, με τον Ιάλη από την άλλη να δείχνει μπλοκαρισμένο. Η σπουδαία ανατροπή για τους φιλοξενούμενου ολοκληρώθηκε στο 66ο λεπτό, ο Μπιέλομπρεκ πραγματοποίησε έξοχη προσωπική ενέργεια, από πλάγια θέση, έκανε το γύρισμα, ο Σπόλιαρτ άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και η χρυσή, όπω αποδείχθηκε, αλλαγή του Παπασπύρου, ο Κωνσταντίνος Αποστολόπουλο με πλασέ, έγραψε το 2-1. Επιστροφή με γκολ για τον έμπειρο μεσοεπιθετικό, ο οποίο φαίνεται να έχει ξεπεράσει πλήρω το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πέρυσι, πετυχαίνοντα ένα σημαντικό τέρμα για την ομάδα τη Μιτιλίνη, καθώ με αυτό κατάφερε να φύγει με του τρει βαθμού από μια έδρα που λίγε ομάδε θα καταφέρουν να περάσουν από εκεί. Με οδηγό την πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρο, ο Αιωλικό σκέφτεται πλέον το επόμενο παιχνίδι που είναι στην έδρα του με τον Παναργιακό, στο οποίο επίση θα πρέπει να κερδίσει ώστε να κάνει το 2 στα 2 για να μείνει στι υψηλέ θέσει τη βαθμολογία. Βλέπουμε τα αποτελέσματα τη Πρεμιέρα στον 4ο όμιλο τη ΓΑΜΑ Εθνική, η Άλλη ο Αιωλικό 1-2. αία Γαστούνη Απ Σάπς 2 2-1, Διαβολή Τσιρόδο 1-4, Ελμιονίδα Πανιόνιο 0-0, Μίκονο Νέα 0, -0 Παναγειακό Σαουπιλίου Κο 1-2 και Παγκυθειακό Πανηλιακό 1-1.